Ο ήλιος του απογεύματος. Την κάμερα είναι αυτή, πόσο καλά την ξέρω. Τώρα νοικιάζονται και αυτοί και πλαγινοί για εμπορικά γραφεία. Όλο το σπίτι έγινε γραφεία μεσητών και εμπόρων και εταιρείες. Α, η κάμερα αυτή, τι γνώριμη που είναι. Κοντά στην πόρτα εδώ ήταν ο καναπές. Και μπρος του ένα τουρκικό χαλί, σημά το ράφι με δύο βάζα κίτρινα. Δεξιά, όχι αντικρύ, ένα ντολάπι με καθρέπτη. Στη μέση το τραπέζι όπου έγραφε και τρεις μεγάλες ψάθινες καρέγλες. Πλάι στο παράθυρο ήταν το κρεβάτι που αγαπηθήκαμε τόσες φορές. Θα βρίσκονται ακόμη τα καημένα πουθενά. Πλάι στο παράθυρο ήταν το κρεβάτι. Ο ήλιος του απογεύματος το φθάνε ως τα μισά. Απόγευμα, η ώρα 4, είχαμε χωριστεί για μια εβδομάδα μόνο. Αλίμονον, η εβδομάδα εκείνη έγινε παντοτινή. Μέρες του 1908. Το χρόνο εκείνον βρέθηκε χωρίς δουλειά και συνεπώς ζούσε από τα χαρτιά, από το τάβλι και τα δανεικά. Μια θέση 3 λιρών το μήνα σε μικρό χαρτοπολείο του είχε προσφερθεί, μα την αρνήθηκε χωρίς κανένα δισταγμό. Δεν έκανε, δεν ήταν μισθός για αυτόν, νέον με γράμματα αρκετά και 25 ετών. 2-3 σελίδια την ημέρα κέρδιζε, δεν κέρδιζε, από χαρτιά και τάβλη τι να βγάλει το παιδί στα καφενεία της σειράς του, τα λαϊκά, όσο και αν έπαιζε έξυπνα, όσο και αν διάλεγε κουτούς. Τα δανεικά αυτά θα ήσαν και ήσαν, σπάνια το τάλιρο έβρισκε, το πιο συχνά μισό, κάποτε ξέπεφτε και στο σελίνι. Καμιά εβδομάδα ενίοτε πιο πολύ, σαν γλίτωνε από το φρικτό ξενύχτη, δροσίζονταν στα μπάνια. Στο κολύμβι το πρωί. Τα ρούχα του είχαν ένα χάλι τρομερό, μια φορεσιά, την ίδια πάντοτε έβαζε, μια φορεσιά πολύ ξεθοριασμένη, κανελιά. Αμέρες του καλοκαιριού του 1908, από το είδωμά σας καλεσθητικά, έλλειψη κανελιά, ξεθοριασμένη φορεσιά. Το είδωμά σας τον εφύλαξε, όταν που τα βγαζε, που τα ρίχνε από πάνω του τα ανάξια ρούχα και τα μπαλωμένα εσόρουχα και έμενε ολόγυμνος, άψογα ωραίος, ένα θαύμα. Αχτένιστα ανασηκωμένα τα μαλλιά του, τα μέλη του ηλιοκαμένα λίγο από την γύμνια του πρωιού στα μπάνια και στην παραλία.